not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Εκείνο το Σάββατο που στην Οργάνη άλλαξε ο καιρός και θύμισε επιτέλους χειμώνα, το τηλεοπτικό μας συνεργείο που βρέθηκε για να αποτυπώσει στιγμές της καθημερινότητας των κατοίκων ήταν παρόν και κατέγραψε την αλλαγή. Οι κάτοικοι υποδέχθηκαν την αλλαγή του καιρού, αλλά και εμάς, με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Άνθρωποι πανέξυπνοι, φιλόξενοι, έτοιμοι να μας ανοίξουν το σπίτι τους, την καρδιά τους και να μας περιποιηθούν. Κομμάτι της καθημερινότητάς τους είναι και το καφενείο στην Πλατιούλα. Εκεί μας περίμενε ο εκπληκτικός μάγειρας Αχμέτ Ισμαήλ Χατζησερίφ, αλλά και ένας από τους νέους επιχειρηματίες, Ισμαήλ Κολαούς Σαλίογλου. Μετά το καλωσόρισμα, από τα πρώτα θέματα που ξεκίνησε η συζήτηση, η υγεία και το πολυδύναμο ιατρείο της Οργάνης. Ναι, αυτό ήταν κάτι που έλειπε όμως, κυρία. Ναι, έλειπε. Έτσι δεν είναι. Έλειπε, βέβαια. Να μην υπάρχει γιατρός στην Οργάνη. Πόσα περιστατικά θυμάμαι, ερχόντουσαν τα τάγκς, έπαιρναν κόσμο, νευροπαθείς, έγκυες, γυναίκες κτλ. Τώρα φαντάζομαι δεν είναι το ίδιο. Έχετε μια σιγουριά. Είπα λίγο καλυτέρευσε τώρα τελευταία 4-5 χρόνια που έγινε το ιατρείο. Υπάρχει ιατρός μόνιμα, έρχεται κάθε μέρα. Έχει Σαββατοκύριακα που μένει. Καθημερινά δεν έχουμε. Καθημερινά δεν υπάρχει. Βράδια δεν υπάρχει. Για βράδυ όχι. Όχι, για βράδυ. Την ημέρα ναι. Την ημέρα έχει. Την ημέρα το βράδυ, έρχεται. Έχει. Απλά το Σαββατοκύριακο έχει γιατρό που. Εφημερεύουν, ναι. Υπάρχει σε περίπτωση. Τη νύχτα μπορεί να συμβεί κάτι. Και τη νύχτα τη υπόλοιπη μέρα, αν συμβεί κάτι, τι γίνεται. Παίρνει το ασθενοφόρο. Μας δείπει αυτό, ναι. Παίρνει το ασθενοφόρο και. Είναι εδώ αυτός ο άνθρωπος που είναι στο παιδί του σπίτι, ο εθελοντής οδηγός του σπίτι. Είναι εδώ, είναι εδώ. Α, είναι από εδώ. Ωραία. Όσο συζητούσαμε, ήρθε στην παρέα μας και ο πρόεδρος της οργάνης, Μεχμέτ Εμίνογλου. Εμείς θα πίνουμε το τσάι του εγώ. Ήπια ο Ηλίας, ήπια ένα καφεδάκι και έρθες. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκινήσαμε και πώς φτάσαμε στην Οργάνη από την Κομωτινή μετά από 42 χιλιόμετρα. Ο ορεινός όγκος αυτή την εποχή είναι ολόκληρος μια πανδεσία χρωμάτων. Σε αυτό συμβάλλει ο χρωστήρας της φύσης, με το κόκκινο, το κίτρινο και το χρυσοκαφέ της φιλοβολής, με φόντο τα περήφανα βουνά, τις γέφυρες, τα ριάκια και τους οικισμούς που είναι σκαρφαλωμένοι. Η κοινότητα Οργάνης βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ροδόπης, βόρειο-ανατολικά της Κομωτινής. Αποτελείται από άλλους 10 οικισμούς: Άνω Βυρσίνη, Κάτω Βυρσίνη, Κάρδαμο, Άνω Κάρδαμο, Μυρτίσκι, Σμιγάδα, Καλύβια, Κόβαλο, Δρανιά, Κίμη, με πληθυσμό 3.000 άτομα. Ο οικισμός διαθέτει σύγχρονο πολυδύναμο αγροτικό ιατρείο, φαρμακείο, ΚΕΠ, γραφείο της περιφέρειας, αστυνομικό σταθμό και φυσικά καφενεία, παραδοσιακά ψητοπολία, μερικά εμπορικά καταστήματα και παραδοσιακό τυροκομείο. Για την νεολαία του οικισμού λειτουργούν παιδικό σταθμός, μουσουλμανικό δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, τμήμα κοπτικής ραπτικής και κέντρο υπολογιστών. Το γυμνάσιο Οικοτροφείου είναι το μοναδικό στην ορεινή Ροδόπη, λειτουργεί από το 1998 και αριθμεί 70 μαθητές. Επίσης, από πέρυσι λειτουργεί και σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Η
περιήγησή μας στην οργάνη ξεκινά γευστικά με μια υπέροχη συνταγή, άκρως συνδεδεμένη με το καιρικό σκηνικό, φασολάδα αλλά Αχμέτ, ο οποίος είναι ο μάγειρας του γυμνασίου. Η μαγειρική είναι η ζωή του, φτιάχνει γεύσεις και δένει φαγητά από το 1970. Η δυνότητά του ως μάγειρας έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που λένε οι συντοπίτες του ότι και παπούτσια να βάλει στην κατσαρόλα θα τα κάνει νόστιμα. Φασολάδα, αλλά Αχμέτ, ναι. Στην οργάνη. Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ, στην τώρα αρχή. Αυτό, ναι. Από βραδύς, μουσκεύω, βάζω από βραδύς στο νερό. Αυτά τα φασολάδα είναι από την οργάνη. Ναι, οργάνη. Ντόπια, δικά μας είναι. Και από το σπίτι μου τα έφερα. Α, μπράβο. Γιατί τα φασόλια δεν είναι παραγωγής, άλλα είναι, ντόπια άλλα είναι. Αυτά που είναι... τρώμε εμείς, άλλα είναι, αυτά που πουλάμε, άλλα είναι. Αυτά πάνω είναι ντόπια. Ντόπια είναι αυτά από εδώ. Μάλιστα. Και πώς λέγονται, φασόλια οργάνης, έχουν κάποια... Όχι, με ιδιαίτερο όνομα δεν έχουν. Όχι. Φασόλια άσπρα. Φασόλια άσπρα, δε. Τώρα λοιπόν. Βάζουμε αυτό. Βάζουμε για να βράσουν, να πάρουν μια βράση. Για πώς να τα λέτε πάρουν εσείς. Μια βράση, βγάζουμε το αφρουδάκι που βγάζει επάνω. Α, θα τα ξαφρίσουμε. Ναι. Τρία καρότα. Τρία καρότα. Πείτε μου, να σας βοηθήσω κι εγώ. Μαχαιράκι. Τα κόβουμε σε ροδέλες. Ναι. Θέλω ένα πιατάκι, Ισμαήλ. Πού πήγες, ρε, ένα Ισμαήλ, πιατάκι θέλω. Ένα πιατάκι θέλω. Φέρε ένα πιατάκι. Λοιπόν, να, θα σας φέρω εγώ. Αυτό, καλό είναι, ή να το φέρω πιο στρόγγυλο. Όχι, όχι. Καλό είναι, λοιπόν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ροδέλες, λοιπόν, το καροτάκι. Ναι. Ροδελίτσες, ψηλά. Για να βράσει μαζί με τα φασόλια, σε ψήνεται πιο γρήγορα αυτό. Το καρότο, από σας εδώ και αρέσει. Αυτό. Καρότο από την οργάνη. Αγορά. Γλυκό να μην λέω ψέματα. Γλυκούτσικο. Α, θα κάνετε και σαλτανάτι βλέπω. Από τα χεράκια του έχουν δοκιμάσει φαγητά και έχει ικανοποιηθεί γευστικά ο Ουρανίσκος Προέδρων της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλων κορυφαίων πολιτικών και τοπικών αρχόντων. Αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με τη μαγειρική, τα 25 χρόνια, πόσους ανθρώπους, κυρίως να αναφερθούμε λίγο στους πολιτικούς που έχουν έρθει εδώ, έχουν επισκεφτεί την οργάνη και τους έχετε κάνει το τραπέζι. Για πείτε μου, τι θυμάστε. Αρχίζουμε από το Μητσοτάκι. Το 91 είπαμε. 91. Ναι. Ακολούθως ήρθε Στεφανόπουλος, πρόεδρος Δημοκρατίας που ήταν. Ναι. Ο Αρσένης ήρθε από την Διευθυντική Αμήνη. Όλοι αυτοί έφαγαν από τα χεράκια σας. Καραμαλής ήρθε πρώτο να βγει πρωθυπουργός. Είχε έρθει εδώ στην οργάνη. Νατάσα Καραμαλή είχε έρθει. Τι έφαγε η κυρία Νατάσα Καραμαλή, θυμάστε. Θυμάστε τι φαγητά έχετε κάνει για αυτούς και ποιο ήταν το αγαπημένο. Έχω κάνει και φασουλάδα έχω κάνει και φακές έχω κάνει. Και λουκάνικα έχουν κάνει. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ? Ντόπια κατσίκια. Το κατσίκι πιο πολύ στο φούρνο με πατάτες που κάνουμε. Αχα. Χθες μου είπατε ότι το κάνετε αυτό το φαγητό. Ναι. Χθες άμα ερχόσασταν. Θα έρθουμε άλλη φορά, δεν πειράζει. Θα έρθουμε άλλη φορά. Αλλά εγώ σας έχω κάνει και έπληξη. Πώς το λέτε, έκπληξη. Μας έχετε κάνει και έκπληξη. Αυτό μετά θα το. θα το δείξετε μετά αυτό. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο τώρα έτσι. Αυτά για... τα κρότα πολλά είναι, αλλά. Γιατί να ασχοληθεί κάποιος με τη μαγειρική, θέλει έτσι ιδιαίτερη αγάπη, θέλει να το... Θέλει. Να έχει χρόνο. Εσύ μαζί με το φαγητό πρέπει να ψητείς. Αλλιώς δεν γίνεται μαγειρική. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει τώρα, τα έχουμε βάλει όλα μαζί, καρότα και κρεμμύδι. Ένα μεγάλο κρεμμύδι, όχι μισό κρεμμύδι, Μισό κρεμμύδι, μεγάλο ήταν. Το φαγητό λίγο είναι. Να και το σέλινο. Βάζουν μπόλικο τα υλικά. Τι χρειάζεται λοιπόν για μια πετυχημένη φασολάδα, έτσι για τις καλές κυρίες και τους κυρίους που μας ακούνε. Χρειάζεται να, αυτά που έκαναμε εδώ, ελαιόλαδο θέλει φασολάδα. Γιατί με σπρόλιο δεν γίνεται δηλαδή, καλά. Δηλαδή βάλετε ντοματούλα, όχι. Ντομάτα φράσκια, ναι, όταν έχεις. Όταν δεν έχεις βάζεις σάλτσα. Ριγανούλα γιατί δεν βάζετε. Όχι. Δεν πάει. Δεν πάει. Για μένα, δικιά μου τέτοια μαγειρική, ξέρετε, είναι... Ό,τι βάζεις πηγαίνει, αλλά πόσα πηγαίνει. Στο δικό μου τελεμεντέ δεν γράφει τέτοιο.
δεν γράφει συνταγές όπως μας δήλωσε ρητά και κατηγορηματικά. Απλά τις διαδίδει σε αυτούς που έπονται. Συνταγές δεν γράφω εγώ. Διαδίδω. Mm. Αφήνω ανθρώπους πίσω μου. Αφήνετε. Φερρυπίνει ο κύριος εδώ. Ναι. Κοντά μου έχει μάθει. Προηγουμένως σας έλεγε ότι... Δεν γίνεται. Έχει σημασία πώς βάζεις τα υλικά όμως. Έχει σημασία βέβαια, αυτό είναι. Εγώ δεν ξέρω πολύ να μαγειρεύω, αλλά ξέρω ότι έχει σημασία αν θα ποιο υλικό θα βάλεις πρώτα, ποιο υλικό θα βάλεις μετά. Αλλά και... Εγώ δίνω... Ναι, δεν γίνεται. Μήπως δεν τα λέει όλα. Όχι, τα λέω, αλλά... Κοίταξε. Επειδή θα δίνω τη συνταγή, δεν εννοείται ότι δίνω και τη μαστοριά. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να κάθεσαι πάνω στο φαγητό, είπα. Πρέπει να ψητείς με το φαγητό κι εσύ. Δεν γίνεται αλλιώς. Άντε έβαλα την κατσαρόλα και να πάω για καφέ, δεν γίνεται. Η κουβέντα περιεστράφηκε στο κέριο ζήτημα της καθημερινότητας μεν, το οποίο τα τελευταία χρόνια καθορίζει και τον νικητή των εθνικών εκλογών, αλλά και της προοπτικής δε, για να μείνουν οι κάτοικοι στον τόπο τους. Η ζωή εδώ, οι νέοι σίγουρα δύσκολα περνάνε. Με βλέπουν κάτω πιο αλλιώς τα πράγματα. Πόσους κατοίκους έχει εδώ η οργάνη, τι μας είναι 508 είναι, 10 είναι τώρα. Και ασχολούνται τι, με τον καπνό. Συνήθως κύριο επάγγελμα είναι καπνό. Καπνό. Και τίποτα άλλο δεν γίνεται. Εδώ. Τώρα λένε με τα προγράμματα το ένα το άλλο. Παλιότερα κάτι... Εδώ μας συμφέρει ο κράτος να ενδιαφέρει. Μονοκαλλιέργεια να αφήσει εδώ πάνω, στα ορεινά. Δεν είναι να δίνει στο κάμπο. Στο κάμπο, ό,τι βάζει γίνεται. Εδώ τι γίνεται, εδώ δεν γίνεται τίποτα άλλο. Μόνο καπνό. Μόνο καπνό. Με άλλο... τη ρίγανη που είχε γίνει παλιότερα μια προσπάθεια και τα αρωματικά φυτά. Αυτά είναι. Τι λέτε εσείς? Είναι των πολιτικών. Mm. Μπαλώνουν τον κόσμο. Δεν γίνεται τίποτα με τη ρίγανη. Τι θα βγάλει τη ρίγανη. Ο Ισμαήλ είναι ένας νέος άνθρωπος που αρνείται να εγκαταλείψει τον τόπο του. Έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και αφού με την καπνοκαλλιέργεια δεν έβγαινε το εισόδημα, αποφάσισε να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση. Έναψε το πωλείο καφέ με γύρο οργάνης, χαμητλή ντονέρ όπως τον ονομάζει, μέσω των προγραμμάτων ΟΠΑΧ. Πολλά ήταν ωστόσο τα γραφειοκρατικά εμπόδια που συνάντησε. Ο ίδιος πάντως από πέρυσι πάει στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Μέχρι να γίνει πάνω από εδώ από τη φασολάδα, που καθώς ψινόμαστε μαζί με τη φασολάδα, όπως λέει και ο Αχμέτ. Λοιπόν, είσαι ένας νέος άνθρωπος εδώ, έχεις ανοίξει αυτή την επιχείρηση. Μίλησε μας λίγο για αυτή σου την απόφαση να ανοίξεις εδώ αυτό το καφέ. Και εγώ πιο μπροστά, να ξεκινήσω έτσι. Ναι. Πιο μπροστά δούλευα στα καράβια, ναυτικός. Mm-hmm. Γύρω στα 6 χρόνια δούλεψα. Μετά παντρεύτηκα. Μετά δεν μπορούσα να πάω πια, επειδή είναι δύσκολο να αφήσει οικογένεια να φύγει. Παιδάκια έχεις? Έχω μία κόρη, 2,5 χρονών, ευχαριστώ. Μετά άρχισα να δουλεύω στα καπνά. Αλλά από τα καπνά... Είχε καπνά από την οικογένειά σου είχες? Από την οικογένειά, γιατί εδώ στο χωριό 100% δουλεύουν καπνά. Όλοι δουλεύουν, καπνό. Και εμείς ξεκινήσαμε σε αυτή τη δουλειά, δούλεψα γύρω στα 3 χρόνια. Μετά σκέφτηκα να ανοίξω ένα μαγαζί πώς τέτοιο. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Σου είπε κάποιος ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο μπορείς να... Όχι, το πρόγραμμα μετά ήταν. Εγώ είχα σκεφτεί πιο μπροστά το μαγαζί χωρίς το πρόγραμμα. Ναι. Επειδή, εντάξει, το χωριό τότε ήταν πιο καλά τα πράγματα. Έχει νεολαία, έχει γυμνάσιο και είχα πει να ανοίξω έτσι για σάντουιτς και στα όρθια να τρώνε. Το γρήγορο το φαγητό. Το γρήγορο φαγητό, το σημερινό που είναι πάντο. Και άνοιξα. Πόσο καιρό λοιπόν την λειτουργεί αυτή την επιχείρηση? 3 χρόνια τώρα. Και πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπεις? Όσο πάνε χειρότερα. Όσο πάνε χειρότερα. Δεν έχει κόσμο. Δεν έχει κόσμο. Τώρα ήδη από το χωριό μας είναι 5-6 οικογένειες έχουν φύγει στην Ολλανδία. Μένουν εκεί πια. Και αν θα γυρίσουν άνθρωποι, δεν ξέρουν βέβαια. Και όσο πάνε τα πράγματα, κάθε χρόνο και νεολαία λιγοστεύεται. Νεολαία φεύγει. Σε λίγα χρόνια, γιατί άμα φεύγει η νεολαία, θα φύγουμε κι εμείς. Εσύ γιατί δεν έφυγες? Εμάς μας βαστάνε χρηματοδοτήσεις εδώ. Αν κοπούν χρηματοδοτήσεις από την ΕΟΚ. Εννοείται καταρίζουν κι εμείς. Για το καπνό. Για εννοείται. Το καπνό. Ναι. Είναι μισά λεφτά δίνει χρηματοδότηση.
αν μείνεις τα λεφτά που δίνει έμπορας, δεν τα βγάζεις πέρα. Mm-hmm. Το έμπορα λεφτά είναι για τα έξοδα. Λοιπάσματα, φάρμακα, όλα ακριβά, πετρέλαια. Και τώρα που λένε για τις επιδοτήσεις ότι θα κοπούν από ένα διάστημα και μετά, ναι, θα αλλά... Θα μας κόψουν τα πόδια τότες. Ναι, δεν θα κοπούν εντελώς οι επιδοτήσεις. Ξέρω, η Ευρωπαϊκή αλλά... Ένωση, όπως ξέρετε, λέει ότι θα χρηματοδοτεί δράσεις από εδώ και πέρα. Δηλαδή πρέπει σιγά-σιγά, ναι, 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 πρέπει σιγά-σιγά να αλλάξουμε και το μοντέλο. Καθώς η ζωή αλλάζει, πρέπει και ο κόσμος να αλλάξει για να μπορέσει να αντέξει... Τι θα αλλάξουμε όμως. Στα νέα δεδομένα. Αλλά με τη χαρτούρα που σου ζητάνε, εγώ μου ήρθε μέρα να το παρατήσω στη μέση. Από ποιο πρόγραμμα έχεις? Από ΟΠΑΧ. Από το ΟΠΑΧ. Την αναπτυξιακή. Mm-hmm. Το πρόγραμμα άνοιξα το μαγαζί. Αλλά είναι πολύ δύσκολο επειδή είμαστε από εδώ. Σου ζητάνε ένα χαρτάκι, το πας κάτω, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, όταν εδώ από το χωριό κατεβαίνεις στην πόλη για ένα χαρτί, χάνεις την ημέρα. Σε εμάς δεν είναι δηλαδή, δεν είσαι στην πόλη να σου ζητάνε ένα χαρτί, να πας από ένα λάθος και να πας ξανά. Mm-hmm. Εμένα μου έτυχε μέρα τρεις φορές να κατεβαίνω. Τρεις φορές να κάνεις αυτό το δρόμο. Ήρθε η ώρα να γίνει το ξάφρισμα και η προσθήκη των υλικών μας. Για το τέλος μένει το λάδι και η ντομάτα. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Ξαφρίζουμε. Πρέπει να τα λέω έτσι, να ξαφρίζουμε, αφρός να μην έχει. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι φασόλια φρέσκα και δεν βγάζουν έτσι πολύ. Δεν βγάζουν πολύ αφρό. Δεν βγάζουν πολύ αφρό. Τώρα ρίχνουμε. Εδώ πέρα δεν έχουμε βάλει τίποτα, ούτε λαδάκι, ούτε... Τίποτα. Ωραία, τώρα θα ρίξουμε.